Θα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τα νέα για αρχή, τρεις και μία αποφάσεις αλλάζουν τη ζωή μας. Συμβούλιο της Επικρατείας και Άριο Πάγος ανατρέπουν τα δεδομένα. Οδηγό για εργαζόμενους και εργοδότες, όλες οι αλλαγές για τον κατώτατο μισθό. Και άγριο Φλεβάρης, η Οκεανίδα φεύγει με 142 χιλιόμετρα και 6.000 κεραυνού. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα η εφημερίδα για την συγκεκριμένη κακοκαιρία που είχαμε του ισχυρότερου ανέμου. Βλέπει εδώ στην Κάριστο 142 χιλιόμετρα την ώρα και στη Σαμοθράκη 121 χιλιόμετρα την ώρα. Χαμηλότερε θερμοκρασίε μείον 10 στην Κοζάνη. Εχάριστο, η Μαθία. Σα θυμίζω ότι απ' έξω το Καβοντόρο. Ε, βέβαια. Οπότε είναι και λογικό ε, να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Μείον 8,8 στον Άγιο Παύλο η Μαθία και στην Καστοριά μείον 8,7 βαθμού. Αυτά από τα ναι. Για να δούμε το έθνο. Φόβοι για λάθη σε χιλιάδε αναδρομικά. Στο μικροσκόπιο πληροφορία για αστοχίε, 8.000 συνταξιούχοι φέρονται να μην έχουν εισπράξει τα σωστά ποσά ή και τίποτα, σου λέει. Απλά πράγματα. Και τα Airbnb πνίγουν την Ακρόπολη, μετά τα ξενοδοχεία. Η πραγματική ιστορία μια φωτογραφία, έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Ας πάμε, ρε, παιδιά, είναι παιδιά, αυτή να η τώρα. περίφημη φωτό λοιπόν του Τσίπρα με του φίλου του. Από τα παλιά τα χρόνια. Από το 2002 είχαν πάει στην Τοσκάνη τα παιδιά αυτά. Βλέπετε εδώ, είναι παρέ τη Φλωρεντία, λοιπόν, που ονειρευόταν έναν άλλο κόσμο. Το 2002 στο πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, ήθελαν τη δημιουργία ενό κοινού μετόπου για μια Ευρώπη των λαών και των κινημάτων. Από αυτού τώρα τρει-τέσσερι εδώ είναι οι υπουργοί. Βλέπουμε δίπλα από τον Τζίπρα. Στα δεξιά του είναι ο κύριο Ηλιόπουλο, ο υποψήφιο δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριο Καρανίκα δίπλα του. Ο Καρανίκα δίπλα του. Εδώ Σε πρώτο βλέπουμε... πλάνο είναι ο Γαβρίλ Σάκελαρίδη. Εδώ, Ο κύριο Τζανακόπουλο δίπλα που δεν που αναγνωρίζεται. Ο <laughs> Τζανακόπουλο δεν αναγνωρίζεται με τα γυαλάκια αυτό που δείχνει η Μαρία εδώ. Η νέα υπουργό Μακεδονία Στράκη είναι η εδώ Μακεδονία Στράκη, ναι, εκεί είναι κρυμμένη πίσω όπω βλέπετε από τα και παιδιά. Και υπάρχει τα άλλα. ένα μυστήριο για το αν η συγκεκριμένη κυρία είναι, είναι σύντροφο του Πρωθυπουργού. Κοίτα, η κυρία Μπαζιάννη. πάρα πολύ με την Μπαζιάννα. Τέλο πάντων. Βέβαια τώρα η Μπαζιάννα είναι ξανθιά. Ναι. Ξανθιά, δεν ξανθιά. Με τι είναι. Κάστα νόξανθι, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει. Εντάξει, Εντάξει, κοίταξε, μοιάζει οι... όμω, Τα Αυτό κορίτσια εκεί στον κάμπο, βέβαια, από όπου κατάγεται η κυρία Μπαζιάννα, από τι οφάδε, είναι εξαντλητέ. Ναι, ωραία. Λέω το φυσικό του. Ναι. Δεν ξέρω φύση τώρα τους. τι έχει γίνει. Αυτή είναι η ιστορία αυτή τη φωτογραφία. Πάμε παρακάτω. Ελεύθερο τύπο τώρα, βήμα-βήμα, πώ κλειδώνουν τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι, τι πρέπει να κάνουν. 1,8 εκατομμύρια δικαιούχοι για να κερδίσουν επιστροφέ έω και 36.900 ευρώ. Και σ' άλλος για τον BBC που ανακάλυψε μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Σε λίγο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό αναλυτικά. Θα ε, φιλοξενήσουμε και ειδικού και ανθρώπου που πρωταγωνίστησαν mm -hmm. στα συλλαλητήρια όλο το προηγούμενο διάστημα για να δούμε πώ βλέπουν αυτή τη νέα εξέλιξη και πώ την εισπράττουν. Οι ιεροψάλτε σε λήψη βοηθών χρησιμοποιούν tablets και smartphones. Το είδατε αυτό κύριε Κονόμου. Για βοηθού. <coughs> Άμα δεν έχει βοηθό, πατάει το tablet. Και πέσει Αυτό. από κάτω, η μελωδία. Και τελείω υπόθεση. Και αν φάει το πρώτο, μετά έχουμε δουλειέ και για ένα εκατομμύριο ευρώ αποκλειστικό. Η δικογραφία αποκαλύπτει σοκαριστικέ συνομιλίε τη μαφία του Κορυδαλού. Το θέμα συνεχίζεται. Χθε και ο Τάξη Χατζή έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα mm -hmm. εκπομπή μαζί με τον κύριο Αραβαντινό. Και ένα θέμα που έχουμε αναδείξει και εμεί από αυτήν Μεβαίως. την εκπομπή. Και βλέπει εδώ οι δανειολήπτε του ελβετικού φράγκου μένουν εκτό <σ> νόμου <σ Κατσέλη από την Μεγάλο πλήγμα για αυτού του ε? ανθρώπου. Βέβαια, που ταλαιπωρούνται πάρα πολλά χρόνια. Φιλελεύθερο γέφυρα των στεναγμών, ο Τσίπρα ψάχνει για σωτήρε και καλοθελητέ λίγο πριν από το τέλο. Με κινήσει που μαρτυρούν απόγνωση, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την υποτιθέμενη διεύρυνση και την προσπάθεια συγκρότηση προοδευτικού μετόπου. Θα προστατεύσω το κόμμα μου από του τυχοδιώκτε, είναι το αυστηρό μήνυμα τη κυρία Γεννηματά. Και κραυγή αγωνία από πάνω από τον Γκουαϊδό για την ελευθερία στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουμε τώρα με την εφημερίδα των Συντακτών. Αγώνα δρόμου με έπαθλο 1 δι επιταχύνουν για να κλείσουν τι εκκρεμότητε. Στη Βουλή ο νόμο για την προστασία πρώτη κατοικία, ο διάδοχο νόμο για την προστασία πρώτη κατοικία, νέα ρυθμιση των 120 δόσεων για τα ταμεία. Παγκόσμια οικονομία, η ποιη επιβράδυνση προ μια νέα ύφεση. Και ε, Βέλη σε Εμπακογιάννη και Γερουλάνο για το Δήμο Αθηναίων. Τσιτσπά, είδε από πάνω από το στο Μασαλία το Προφανώς. παιδί. Προφανώ. Να το λέμε και αυτό. Για την κούπα και έγινε χαμό. Ήταν πρώτο θέμα για πάρα πολλέ ώρε και στα γαλλικά μέσα και όχι μόνο. Για να δούμε τη δημοκρατία. Αλέξη, κοίτα τι έκανε. Τα επίχειρα τη προδοσία άρχισαν τα όργανα λοιπόν. Το BBC έθεσε θέμα μακεδονική μειονότητα. Κραυγαλαία προπαγάνδα για δίθεν χιλιάδε καταπιεσμένου που ζουν στην Ελλάδα. Το ΙΠΕΚΣ λούφαξε και απάντησε μέσω κύκλων του. Πρώτο θέμα είναι αυτό από πάνω Κωνσταντοπούλου και τα σχετικά. Θρήνο για τον Άτιχο Έβζονα. Ήταν πολύ συγκινητικέ πραγματικά οι στιγμέ στο Σύνταγμα χθε. Επειδή έτυχα να βρεθώ χθε στην αλλαγή φρουρά που γίνεται κάθε Κυριακή με τη σχετική παρέλαση των Ευζώνων, όπου παρέστη ο πατέρα του άτυχου Εύζωνα που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του το παιδί την περασμένη εβδομάδα, και ήταν πραγματικά οι στιγμέ, νομίζω, μοναδικέ με του ήχου τη μπάντα που έπεσε το Μακεδονία, ξακουστεί σε αργό ρυθμό. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ βαρύ και πένθυμο κλίμα, με πάρα πολλοί κόσμο που ήταν μαζεμένο και χειροκροτούσε. Συνεχίζουμε τώρα με την εστία κατέστημεν χλέβη των Σκοπίων για το Βορειομακεδόνες. Βλέπετε ότι αυτό είναι το θέμα σήμερα. Υπάρχει σε όλα τα πρωτοσέλιδα των είναι εφημερίδων. Θέμα το, αυτό. Έριψαν στον κάλαθο των αχρήστων τη δήλωση του Πρωθυπουργού και ανύπαρκτε μειονότητε και εθνική ομοιογένεια. Το άρθρο σήμερα στην αιστεία του Μανώλη Κοτάκη. Ελεύθερη ώρα. Μεγάλο κακό ξεκινάει το Μάρτιο Μαριά. Έφτασε ο Μάρτιο. Ε, τώρα θα ξεκινήσει. Α. Έχουμε το όραμα λοιπόν μια αγιασμένη γερότητα από το 70 και τα επερχόμενα μεγάλα γεγονότα στην ανθρωπότητα. Έζησε στη Μακεδονία, προέβλεψε ότι ο πόλεμο στα Βαλκάνια θα ξεκινήσει από τα βόρεια σύνορα με ευθύνη Γερμανία-Τουρκία. και θα μετατοπιστεί βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάει προ τα εκεί, ανατολικά. Έτσι. Πώ ναι, τη δικαιώνει. ο Πούττη και τα λοιπόν. σχετικά. Πρέπει Μες. να προσέχουμε. Και έχουμε και ένα βρώμικο βρετανικό σχέδιο για διαμελισμό τη Ελλάδα. Αυτό η ιστορία του BBC δηλαδή. Η Εσπρέσο τώρα, α, α, άγουρο τέρας βίασε την Ελένη στο φως η μαύρη νύχτα της στο παλούδι έναν χρόνο πριν από την άγρια δολοφονία της. Βλέπει ότι βγαίνουν συνεχώς και άλλα στοιχεία. Φαίνεται ότι ήταν και ανήλικος που έπαιρνε μέρος εκείνα τα έσχη ναι. που έγραφαν τις στιγμές αυτές σε βίντεο. Και από ό,τι λένε οι γονεί τη, πρέπει να είναι όλα αυτά τα στοιχεία στον υπολογιστή τη Ελένη. Και ζητούν από εκεί οι αρχέ να πάρουν ναι. όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση επιτέλου και Βοσκόπουλο και Γκερέκου έσωσαν από τα ναρκωτικά σχεδιαστή μόδα. Αυτά από εδώ. Σταρ στην Αθήνα πήρε το χάπι του κανιβαλισμού. Τη μάχη μάνα του, σοκάρει ο φίλο του Ισπανού Χάνιμπαλ. Μεταξύ έφτασε στην Ελλάδα η Πάμελα. Α, έφτασε τελικά. Ναι, μένει σε εκεί. Γιατί ξαναλέμε εσύ αυτό το ρεπορτάζ. Να πάμε να τώρα να πηγαίνει σε τη γιαγιά μου. Τι λε εσύ, Δημήτρη. Ε, πόσο είναι τώρα. Γιατί την έχει δει, πώ είναι η Πάμελα. Όχι, λέω σε ηλικιακά πόσο είναι. Ε, ηλικιακά πόσο θα είναι, δηλαδή. Α, 50. Μόνο. Ε, Πάμελα. Νέο άνθρωπο. Μεγαλώσαμε με την Πάμελα. Ε, πόσο θα είναι. καλά, θα δούμε. Κάτσε να τη δούμε πρώτα. Να Τρει προποθέσει του τραπεζικού συστήματο. Το πρώτο θέμα σήμερα τη ναυτεμπορική. Σε πολύ λίγο με του συναδέλφους συναδέλφου που θα έρθουν στο στούντιο εδώ. Θα δούμε όλες τις, όλα τα πόνερα του χθεσινού δημοσιεύματο του BBC. Αντιδράσει που βεβαίω υπάρχουν ήδη και σε πολιτικό επίπεδο. Σε δύο λεπτά από τώρα των εφημερίδων και ξεκινάμε από το Sport Day, όπως του βλέπουμε. Του χάλασε το πάρτι, ο Πάκ ήθελε το 12 στα 12, αλλά ευλεψία του βοηθού του στέρισε την νίκη. Του χάλασε, να, γιατί, ο η φάση λέμε τον ναι, φαίνεται ναι, να είναι ένα πόδι μπροστά. Ο Sport Time, σηκώστε κεφάλι για τον Παναθηναϊκό, υποχρεωμένος να αλλάξει εικόνα στα ντέρμπι που έρχονται. Να live. Χαλάστρα για το Χ mm -hmm. του του 1-1. Φως, τώρα. Μπορεί και θέαμα σήμερα για τον Ολυμπιακό που παίζει Εσαι με τον, Βεβαίως, <Τάντα> με τον το Νόφι. Βεβαίως, Βεβαίω. Πάντα. Τώρα με γενική Τώρα... Εντάξει, θα βαλουμε τώρα, πεντάρα, πέντε-έξι <Τι> στο, στο, ίδιο πνεύμα και ο πρωταθλητή. Έτσι με νέο πρόσωπο, ο θρύλος. <Τι> Πάμε και στην πράσινη. Ψυχ, ψυχρά και ανάποδα, αλλά μπορεί να το πει και ψύχρα γιατί είχε τρομερό <Τι> ναι. κρύο, παιδιά. Χαστινά σπίτι. Όπω θέλει, το διαβάζεις. Και η ώρα τώρα. Λοιπόν, τη σφραγίδα του στο κύπελο ε, αφορά την, ε, τον Πογέ, έναν mm -hmm. από τη, μεταγραφικό στοίχημα τη ΑΕΚ το καλοκαίρι για κάποιου τραυματισμού περιμένουν από αυτόν τουλάχιστον από εδώ και πέρα, να, το να δώσει, να κύπερο, δώσει κάποια πράγματα ακριβώ. Και κλείνουμε λοιπόν, με τη μέτρο σπόρση. Πάθο και λάθο. Πάθο είχε ο Άρη, λάθο ήταν ο πάκ, που δεν μπόρεσε να νικήσει mm -hmm. αυτά από τη μέτρο σπόρση. Σα ευχαριστούμε πολύ, Έλεξα. Καλή συνέχεια, καλή βράδυ. Επιστρέφουμε ε, στα καιρικά εμεί.